και δίδεται η εκκίνηση για την πρώτη υποδρομία. Για το κεφάλι θα επιχειρήσουν από νωρίς αρχικά η Πεσεφόνη, η Κρανσμπάν Γουόλοπ, απ' έξω βελτιώνεται πιο μέσα και η Τελεστόρη από το Κάγκελο και μικρή μάσα. Τελεστόρη στρώνει βήμα και είναι αυτή που πλέον θέλει να προηγηθεί με τη μικρή μάσα εσωτερικά της και απ' έξω την Κρανσμπάν Γουόλοπ. Στην συνέχεια βελτιώνεται και Πέτικο, την Πάιρατ προσπερνώντας την Πεσεφόνη που μένει στην πέμπτη θέση. Ακόμα πιο πίσω θα βρεθεί Λα Μάγκα και τελευταία κρεμά η Ασαφοέτιδα. Προσπαθεί ο Ναβάτζης να πιέσει για να πιάσει τον όμιλο. Τρέχοντας δεύτερη-τρίτη ρόδα πλέον η Κρανσμπάν Γουόλοπ είναι αυτή που προηγείται στην δεύτερη θέση, είναι πλέον η Τελεστόρη. Στην συνέχεια η Πετικό, την Πάιρατ. Ακόμα πιο πίσω, μικρή μάσα μπροστά από την Περσεφόνη και στις δύο τελευταίες θέσεις πάντα η Λα Μάγκα και φυσικά η Ασαφοέτιδα. Όλα αυτά ενώ πλησιάσαμε στα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής, τρέχοντας Κρανσμπάν Γουόλοπ, δεύτερη ρόδα, προηγείται ελαφρά, θέλει να επανέλθει από μέσα πλέον η Τελεστόρη, να περάσει μπροστά την ώρα που φαίνεται να υποχωρεί. Πετικό, την Πάιρατ, βελτιώνεται η Περσεφόνη απ' έξω. Κάτι προσπαθεί να κάνει πλέον και η Ασαφοέτιδα μπαίνοντας τελική ευθεία και πλέον από την εσωτερική η Τελεστόρη θέλει να προηγηθεί απ' έξω η Κρανσμπάν Γουόλοπ. Εξακολουθεί ωστόσο να προηγείται διότι δυσφορεί εσωτερικά της η Τελεστόρη, η οποία θέλει να βέβαια να κάνει τελική επίθεση. Έρχεται και η Περσεφόνη και πλέον η Ασαφοέτιδα καθαρίζει την κούρσα. Νούμερο 2 Ασαφοέτιδα με πολύ ωραίο βήμα περνάει μπροστά. Έρχεται και η Περσεφόνη πλέον να περάσει στην δεύτερη θέση. Ασαφοέτιδα Περσεφόνη. Μάχη θα δοθεί για τις τιμητικές θέσεις. Είναι η Κρανσμπάν Γουόλοπ και για την τέταρτη θέση έρχεται από μέσα πολύ δυνατά η μικρή μάσα. Και απ' έξω η Πετικό την Πάιρατ. Νούμερο 2, Ασαφοέτιδα. Παρότι κρέμασε τελευταία μακράν, στο τέλος, από το μέσο της ευθείας... Είχε δείξει την κουρασμένη φορά, έτσι, στα 1575, εδώ... Θα κερδίσει εύκολα, η Περσεφόνη θα συνθέσει το δίδυμο, Κρανσμπάν Γουόλοπ. Για να δούμε τι γίνεται από μέσα ή απ' έξω. Απ' έξω είναι η Πέτικο την Πάιρατ, από μέσα η μικρή μάσα. Καλησπέρα και από εμάς, είναι ο κύριος Αλιμπινής εδώ. Συγχαρητήρια, η Ασαφοέτιδα ήδη από την προηγούμενη συμμετοχή της είχε δείξει ότι είναι σε εξέλιξη. Και αυτό συνεχίστηκε και σήμερα, όπως φαίνεται. Όπως ακριβώς το είπατε. Μας βοηθάτε πάρα πολύ πλέον στις συνεντεύξεις, τα ίδια θα λέγα και εγώ. Έδειξε ουσιαστικά, επιβεβαίωσε την προηγούμενη συμμετοχή και το άγχος το δικό μου σήμερα ήταν αγωνιστικό στο να επιβεβαιώσει την προηγούμενη συμμετοχή που ήταν η έκπληξη της προηγούμενης εβδομάδας που είχε τρέξει πριν 15 μέρες σχεδόν. Το έκανε και αυτό ήταν το άγχος μου. Άρα λοιπόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση καλή, αγωνιστική. Παρόλο που είχαμε τη ζέστη, γιατί έχει κάποια αναπνευστικά προβλήματα από μικρούλα η συγκεκριμένη φοράδα και λόγω της ζέστης είχα γενικά ο κύκλος του στάβλου, είχαμε μια έτσι, φοβία, ας πούμε, μην τυχόν και την επηρεάσει και όπως και όλα τα άλογα φαντάζομαι. Και αυτό που εύχομαι για σήμερα τουλάχιστον είναι να τελειώσουν οι αγώνες όλοι μια χαρά σε σχέση με τη θερμοκρασία. Ένα μπράβο στο ότι οι διοργανωτές μου κάνουν το καλύτερο δυνατό που ξεκινήσαν σήμερα οι υποδρομίες σε ώρα και χρόνο που βολεύει ουσιαστικά τους ύπους, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και πρέπει να τους προσέχουμε. Και εύχομαι να πάνε σήμερα όλα καλά.